Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου. Φίλες και φίλοι, μια απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Μπάρκα ήταν αρκετή για να καταρρύψει όλο το αφήγημα του Δημάρχου Πρέβεζας περί αποτελεσματικής διαχείρισης και μάλιστα να τον εκθέσει ανεπανόρθωτο. Με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, αυτά τα 2,5 χρόνια δεν έχουν γίνει τίποτα για το κολυβητήριο, είπε ο Υπουργός. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, που για κάποιους ασκούμε άδικη κριτική. Ούτε κάποιος από την αντιπολίτευση του Δήμου. Τα είπε ο αρμόδιος υπουργός, δίνοντας εξηγήσεις γιατί δεν ξεκίνησαν ποτέ οι εργασίες επισκευής του κολυβητηρίου, αν και υπήρχαν τα χρήματα. Και μάλιστα, όπως συμπλήρωσε ο κύριος Αυγενάκης, ο Δήμος Πρέβεζας ούτε καν όρισε εκπρόσωπο για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης που είχε για το σκοπό αυτό υπογραφή. Από όλα τα παραπάνω, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον και η αγωνία της Δημοτικής Αρχής για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του κολυβητηρίου, που άφησαν αναξιοποίητο ένα σεβαστό ποσό περίπου 300.000 ευρώ σε μια περίοδο που η αυτοδιοίκηση διαμαρτύρεται, και δικαιολογημένα βέβαια, για έλλειψη πόρων. Δεν θα εξετάσω καν τους λόγους που τους έδωσε κανονικά ο Αυγενάκης, όπως λέμε στην αργό. Μου αρκεί που αποδείχθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι επί 2,5 χρόνια οι αρμόδιοι του Δήμου δεν έκαναν τίποτε απολύτως για να βελτιωθεί μια αθλητική υποδομή που τόσο πολύ έχει ανάγκη Πρέβεζα. Αναφορικά δε με τις απαντήσεις που έδωσαν οι αρμόδιοι στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δικαιολογίες που επικαλέστηκαν, όχι μόνο δεν έπεισαν, αλλά θα έλεγα ότι προκάλεσαν την κοινή λογική. Και νομίζω ότι διαπίστωσαν όλοι ότι αυτά που επικαλέστηκαν ήταν προφάσεις αναμαρτίες. Δεν δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Ακρίβης, μηχανικός στο επάγγελμα, να διαπιστώνει προβλήματα στατικής επάρκειας του κτηρίου και παράλληλα να επιτρέπει όλο το προηγούμενο διάστημα η λειτουργία του κολυβητηρίου. Τέτοια επιχειρήματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, έχουν και άγνοια κινδύνου, για να μην πω κάτι βαρύτερο. Ούτε ο Δήμαρχος κ. Γεωργάκος μπορεί να ισχυρίζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς αυτό που κάνουμε είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού να πιάνουν τόπο, να γίνονται σωστά έργα με σωστές μελέτες. Τέτοιες βαρύδουπες εκφράσεις με σαφή υπονοούμενα, ότι δεν γινόταν δηλαδή αυτά το προηγούμενο διάστημα, είναι φυσικό να προκαλούν αντιδράσεις και καυστικά σχόλια από την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης, όταν είναι γνωστά και πρόσφατα τα έργα και οι ημέρες της παρούσης Δημοτικής Αρχής. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον Δήμαρχο, όταν δηλώνει ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει το 60% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε ξεμπλοκάρει όλα τα έργα που είχαν από το 2016 κολλήσει. Όταν ακούς, φίλες και φίλοι, τέτοιες εκφράσεις, ζεις στην Πρέβεζα και γνωρίζεις ότι τα 2,5 τελευταία χρόνια κανένα σημαντικό έργο δεν κατάφεραν από μόνοι τους να σχεδιάσουν, να μελετήσουν και να κατασκευάσουν, είναι λογικό να καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Όμως, επειδή ουδέν κακό να μηγές καλού, και από τη στιγμή που το θέμα του κολυβητηρίου επανήλθε στην επικαιρότητα, είναι μια ευκαιρία να αναγνωρίσουμε ότι οι υπάρχουσες υποδομές δεν έχουν μέλλον και προοπτική. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει στις άμεσες προτεραιότητες του Δήμου να τεθεί η κατασκευή ενός σύγχρονου κολυβητηρίου, στόχος που για διάφορους λόγους δεν έγινε κατορθωτό στις προηγούμενες περιόδους. Προς αυτή την κατεύθυνση έχω δημόσια προτείνει πριν από 8 μήνες να αξιοποιηθεί η μελέτη που είχε εκπονηθεί από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004, η οποία
αν επικαιροποιηθεί και συμπληρωθεί με την ενεργειακή αυτονομία του κτηρίου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό ατού στην προσπάθεια αναζήτησης χρηματοδότησης. Αυτή τουλάχιστον την πρόταση μήπως θα μπορούσαν οι αρμόδιοι του Δήμου να την εξετάσουν με τη δέουσα σοβαρότητα. Καλή σας μέρα. Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.